σπάνια βροχερή μέρα στο Μαλιμπού. Είναι ωραίο να κάθεσαι και να χαλαρώνεις το σπίτι. Αυτό που λες εσύ χαλαρώνω, εγώ το λέω νίκησα! Γεια σας, κορίτσια. Ήρθα σε κατάλληλη στιγμή, έχετε δουλειά. Πάντα μπορούμε να βοηθήσουμε μια γειτόνισσα. Τι τρέχει? Μόλις με πήραν για μια σημαντική συνέντευξη για δουλειά. Συγγνώμη που σας φορτώνομαι, αλλά μπορείτε να προσέξετε αυτή την κουκλίτσα για λίγο? Ασφαλώς! Πολύ ευχαρίστως! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πράγματά της, πάρτε με αν χρειαστείτε κάτι. Θα έρθω αμέσως. Να υποθέσω ότι πάει χαλαρή η βροχερή μας μέρα στο σπίτι. Μην ξεχνάτε πως ως ιδρυτικά μέλη της Λέσχης Βοήθειας του Μαλιμπού, το να βοηθάμε τους γειτονές μας είναι καθήκον μας. Έχεις δίκιο. Η Λέσχη Βοήθειας είναι πολύ σημαντική για μένα. Και η Μπάρμπι και εγώ είμαστε οι δίμονες στο να φροντίζουμε μωρά. Φροντίζαμε εσένα και τη Στέισι όλη την ώρα. Ωραία θα περάσουμε, έτσι μικρούλα μου. Εντάξει, οι δίμονες, τι θα κάνουμε τώρα? Γεια σου, μικρό ελεφαντάκι! Τι ήχους βγάζεις! Εντάξει, εντάξει, έλαβα το μήνυμα. Μήπως θέλει άλλαγμα? Όχι εγώ, όχι εγώ! Όχι εγώ! Μπάρμπι, φαίνεται πως έμεινες μόνη σου. Όχι, πεντακάθαρη. Τι έχεις, γλυκιά μου? Δεν πιάνει τίποτα. Έχω μια ιδέα! Μάθαμε για την νοηματική γλώσσα στο σχολείο. Μπορούν να την κάνουν και τα μωρά. Αξίζει να δοκιμάσουμε. Πώς κάνουμε το γάλα? Θέλεις κι άλλο γάλα? Έπιασε το κόλπο! Εκπληκτικό! Όχι! Κι άλλο γάλα! Κουρασμένη! Η καημενούλα εξακολουθεί να κλαίει ό,τι και να κάνουμε. Τι γλυκό μωράκι! Νομίζω πως θέλει να χορέψει. Ίσως αυτό να είναι. Θέλει να παίξει. Και να χορέψει! Πάμε να χορέψουμε λοιπόν! Γιορτάζετε τα γενέθλιά της. Αύριο γίνεται ενός έτους. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, παιδιά. Έτοιμοι να φύγουμε, μικρούλα μου? Μόλις έγνεψε κι άλλο. Σίγουρα θέλει να γιορτάσει κι άλλο. Το ίδιο και εμείς. Στο κάτω-κάτω, μια φορά γίνεσαι ενός.